Συνολικά 92 οχήματα, μεταξύ των οποίων ασθενοφόρα, απορριμματοφόρα και εκχιονιστικά, θα δωρήσει ο διαδρατικός αγωγός φυσικού αερίου σε δήμους και στις τρεις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας, από που διέρχεται ο αγωγός στο πλαίσιο διαπεριφερειακού προγράμματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας. Ο ΤΑΠ, στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του, χθες προσκάλεσε τους περιφερειάρχες από όπου περνάει ο αγωγός ΤΑΠ, αλλά και τους δημάρχους. Και παρευρεθήκαμε λοιπόν στη μία η ώρα το μεσημέρι σε γνωστό ξενοδοχείο της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί, αφού μας ανέπτυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Ινο Σουηδός, το project όσον αφορά την ανταποδοτικότητα, μάλλον την αντισταθμιστικότητα μέσα από τα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, μας διαβεβαίωσε ότι όλη η δυναμική του προγράμματος θα αρχίσει να υλοποιείται με την προμήθεια κάποιων ασθενοφόρων στις τρεις περιφέρειες, γεγονός το οποίο χρειάζεται για τις περιφέρειες στο κομμάτι που αντιστοιχεί την περιφέρειά μας. Η επένδυση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, που θα υλοποιηθεί κατά μήκος των επηρεαζομένων περιοχών, ανακοινώθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία περιφερειαρχών και δημάρχων. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη αυτόν τον διαχωρισμό με τον Περιφερειάρχη και τον Έμιστο, αλλά και τον σημερινό, τον κύριο Μέτιο. Προσπαθήσαμε να μάθουμε εάν θα υλοποιηθούν και σε επόμενο στάδιο τα υπόλοιπα, δηλαδή τα έργα και ο εφοδιασμός εξοπλισμού μηχανικού. Εμείς ως Δήμος Αλεξανδρούπολης, έχοντας 64 περίπου χιλιόμετρα όδευση του αγωγού από το Δήμο μας, έχουμε περίπου 1.920.000 ευρώ ως αντιστοιχεία, και έχουμε υποβάλει έτοιμα για μηχανήματα οδοποίησης συνήθως ύψους 1.100.000 ευρώ. Υποβάλαμε μία έκθεση προμελέτη για την αντικατάσταση ενός αρδευτικού υπογείου συστήματος στον Πέπλο του Δήμου μας, στο χωριό Πέπλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Δημοτικής Ενότητας Φερών, αξίες περίπου 700.000 με 700.000 ευρώ, και μία γεώτρηση αξίας 180.000 ευρώ στην Δημοτική Ενότητα Τριανούπολης. Ειδικότερα, ο ΤΑΠ θα δωρήσει 33 ασθενοφόρα, 22 απορριμματοφόρα, 17 δασικά οχήματα, 14 εκχιονιστικά και 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ζωτικοί τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η διαχείριση πολιτικής προστασίας και προστασίας δασών. Το μεγαλύτερο μέρος τους αναμένεται να διατεθεί στους δικαιούχους εντός του 2017. Στην παρέμβασή μου, εάν το χρονικό πλαίσιο έχει καθοριστεί για τον εφοδιασμό αυτών των μηχανημάτων, συνήθως οδοποίησης, μάλλον κατ' εξοχήν οδοποίησης, και η κατασκευή αυτών των δύο έργων, δηλαδή του αρδευτικού συστήματος και της γεωτρήσεως, η απάντηση από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρος όλων αυτών θα υλοποιηθούν μέχρι τέλος του 2017. Εάν συμβεί αυτό, τότε πραγματικά θα ισορροπήσουν οι προϋπολογισμοί μας και τα τεχνικά προγράμματά μας, γιατί η αιτίαση της ανάγκης να συμβούν αυτά γρήγορα και της αγωνίας μας να συμβούν είναι ότι από τον προϋπολογισμό ο κάθε Δήμος, ο οποίος δικαιούται ένα αντίστοιχο ποσό ανάλογα με τα χιλιόμετρα, έχει αφαιρέσει ποσά και έργα ή εξοπλισμό, γιατί θεωρεί ότι θα τον παραλάβει μέσα από την κοινωνική εταιρική ευθύνη του ΤΑΠ.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστός Μέτιος μίλησε μεταξύ άλλων και για την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του ΤΑΠ και της Περιφέρειας. Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία του έργου για την περιοχή, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για μελλοντική πρόσβαση των πρωτευουσών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε φυσικό αέριο. Όπως είπε και η Περιφέρεια, θα συνδέσει τις 5 πρωτεύουσες των νομών της περιοχής και την Οριστιάδα με το φυσικό αέριο με κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Η απάντηση λοιπόν πάνω σε αυτήν την αγωνία μου από τους αρμόδιους του ΤΑΠ ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρος, αν το 90% θα υλοποιηθεί μέχρι τέλους του χρόνου, κρατώντας μια επιφύλαξη για κάποια αντικείμενα, κάποια πράγματα εξοπλιστικά τα οποία έχουν μια ιδιαιτερότητα ως μοντέλα και ως ύπαρξη μηχανήματος αυτούσιου, τα οποία ενδεχομένως θα χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο. Σημασία έχει ότι ήταν μια πολύ καλή συγκέντρωση χθες αυτή στη Θεσσαλονίκη, όπου πήραμε διαβεβαιώσεις και βέβαια να πω ότι σε 10 μέρες έρχεται μια επιτροπή από εμπειρογνώμενες και επιστήμονες του ΤΑΠ, οι οποίοι θα επισκεφθούν τον χώρο του αρδευτικού συστήματος στον Πέπλο, προκειμένου να κάνουν επιτόπια αυτοψία, αλλά και της Τριανούπολης, για να δουν το χώρο όπου θα συμβεί το δεύτερο έργο στην Δημοτική Ενότητα Τριανούπολης, στο χώρο της γεωτρήσεώς μας.